Ξεκίνησαν και προχωρούν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού βελτίωσης των υποδομών του κολυμβητηρίου της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τελευταίας τεχνολογίας όργανα που θα ανεβάσουν το επίπεδο του αθλητικού κέντρου, με τις εργασίες να περιλαμβάνουν ακόμη και συντήρηση της υπάρχουσας εγκατάστασης. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για την τοποθέτηση όλου εκείνου του εξοπλισμού που θα θέσει το κολυμβητήριό μας σε άλλο επίπεδο και θα το κάνει σημείο αναφοράς σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινάνε λοιπόν οι εγκαταστάσεις για τους ηλεκτρονικούς πίνακες, τα χρονόμετρα και τους βατήρες. Όπως έχουμε ξαναπεί και σε παλιότερες δηλώσεις μας, όλες αυτές οι διεργασίες απαιτούν να κλείσει το κολυμβητήριο προς το κοινό και στους αθλητές, γιατί πρέπει να αδειάσει κατά κάποιο τρόπο η πισίνα και να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες όσον αφορά τη συντήρηση της πισίνας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προπονήσεις των δύο ευρυτών παραολυμπιονικών της κολύμβησης, Δημοσθένη Μιχαλετζάκη και Δημήτρη Καρυπίδη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τόνισε ότι οι εργασίες θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε και οι ίδιοι να μην χάσουν ώρες προπόνησης εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης που θα διεξαχθεί στο Μεξικό το Σεπτέμβριο. Από την πλευρά του, πάντως, ο Δημήτρης Καρυπίδης δήλωσε άγνοια και υποστηρεί στάση αναμονής για το αν και κατά πόσο θα μπορεί να προπονείται στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Δεν γνωρίζω ακόμα. Δεν γνωρίζω. Το κολυμβητήριο είναι να κλείσει από μέρα σε μέρα. Δεν ξέρουμε πόσο θα πέσει τελικά η στάθμη του νερού για να δούμε αν θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε να μας ενημερώσουν. Έχουμε έρθει ήδη σε προφορική συνεννόηση με τον κύριο Καρυπίδη και με τον κύριο Μιχαλετζάκη και τους δώσαμε την άδεια χρήσης του κολυμβητήριου για μερικές ημέρες ακόμη, έστω και με τις κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες που θα επικρατούν εκεί μέσα, να συνεχίσουν κανονικά να κολυμπούν και να συνεχίσουν την προετοιμασία τους. Έχει χαμηλώσει λίγο η στάθμη του νερού μέσα στην πισίνα, διότι αυτό έχει ζητηθεί από την εταιρεία που θα τοποθετήσει, τον εξοπλισμό αυτό. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, έγινε μια προφορική συνεννόηση, κυρίως με τον κύριο Καρυπίδη, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την προετοιμασία του κανονικά για τις επόμενες ημέρες. Στόχος μας να τελειώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τις εργασίες στη μεγάλη πισίνα, τόσο για τους παραολυμπιονίκες μας, όσο και για τους πολίτες και αθλητές που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις μας, δήλωσε ακόμη ο Γιάννης Βαταμίδης. Όσον αφορά τις επεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή, την μεγάλη πισίνα, θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι να τελειώσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε ήδη συγκροτήσει τα απαραίτητα συνεργεία, προμηθευόμαστε τα υλικά μας, ώστε να τελειώσουμε γρήγορα, στοχευμένα και με ακρίβεια και να δώσουμε ξανά προς χρήση το κολυμβητήριο τόσο στους αθλητές, όπως έχουμε υποσχεθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά κυρίως στους δύο παραολυμπιονίκες μας, πολύ πιο σύντομα.